elected, on day one, Donald Trump would walk into that office with an enemies list. When I am elected, I will walk in with a to-do list. Thank you very much, everybody. And I have to begin by saying 250 million Americans are not garbage. Μόλις 5 ημέρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές, ο Τζο Μπάιντεν αποκαλεί τους ψηφοφόρους τον Ντόναλντ Τραμπ σκουπίδια. Επόμενη κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ: να εμφανιστεί μέσα σε απορριμματοφόρο με φόρμα εργασίας, φορώντας ένα πορτοκαλί γυλαίκο. Υποψήφια πρόεδρος των Δημοκρατικών αποστασιοποιήθηκε από τις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, το ίδιο και ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζο Σαπίρο. I would never insult the good people of Pennsylvania or any Americans, even if they chose to support a candidate that I didn't support. Στο επίκεντρο της προσοχής τώρα έχει βρεθεί το Πουέρτο Ρίκο, όταν ένας κωμικός το αποκάλεσε νησί σκουπιδιών σε προεκλογική εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. I don't know who he is. I've never seen him. I heard he made a statement, but it was just a statement that he made. He's a comedian. What can I tell you? I know nothing about him. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης κρατά αποστάσεις από τις δηλώσεις του κωμικού Τόνι Χίντσκλιφ. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γνωρίζει πως η ψήφος των Πορτορικανών έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδίως σε μια πολιτεία κλειδί όπως η Πενσιλβάνια. There are around 600,000 by some counts, 600,000 Latino voters, I'll put an L right there, in the Commonwealth of Pennsylvania, around by some counts 300,000 Puerto Rican voters. In the state of Pennsylvania, the third highest Puerto Rican population in the entire country. Στην πιο κρίσιμη πολιτεία, οι δύο υποψήφοι σοφαρίζουν με ποσοστό 48%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN. We need you to vote, Pennsylvania. We need you to vote. Με την προσοχή στραμμένη στην ψήφο των Λατινοαμερικανών πολιτών, Ντόναλντ Τραμπ και Καμαλά Χάρις επισκέπτονται σήμερα την Νεβάδα, μία από τις 7 πολιτείες κλειδιά.